Η πάπια Πεκίνη ήταν κάποτε ένα πιάτο που προοριζόταν αποκλειστικά για την αυτοκρατορική οικογένεια. Αυτό το εστιατόριο, το Κουάντζουντέ, ιδρύθηκε το 1864 κατά τη διάρκεια της δυναστείας Τσινγκ και η ψητή του πάπια είναι από τις πιο διάσημες σπεσιαλιτές στον κόσμο. Κουάντζουντέ σημαίνει τελειότητα, ένωση και αρετή του ανώτατου όντους. Όσοι επισκέπτονται το εστιατόριο παίρνουν ένα πιστοποιητικό σαν αυτό εδώ, που έχει τον αριθμό της πάπιας που θα φάνε. Η πάπια πρέπει να είναι τραγανή εξωτερικά, ενώ το κρέας της πρέπει να κρατά τους χυμούς του. Πρέπει να ψήνεται σε ανοιχτό φούρνο για 50 λεπτά σε ξύλα αχλαδιάς και ροδακινιάς, τα οποία προσθέτουν άρωμα στο κρέας. Το πιο σημαντικό στο μαγείρεμα είναι το ψήσιμο στο φούρνο. Μπορούμε να πάρουμε 90 κομμάτια από μια πάπια. Και ο παραδοσιακός τρόπος να τη φας είναι να την τυλίξει σε ψημένο ζυμάρι με πράσο και σάλτσα. Η ψητή πάπια σερβίρεται με 400 διαφορετικούς τρόπους. Περίπου 5.000 γεύματα προσφέρονται καθημερινά σε αυτό το εστιατόριο.